Η μέρα του Πατέρα, η 19η Ιουνίου, και ο Σύλλογος Πατεράδων Δήμου Μαρουνίας Σαπών τίμησε αυτή τη μέρα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Μια γιορτή που έγινε θεσμός, γιορτάζοντας τα 101 χρόνια από τότε που γιορτάστηκε παγκοσμίως για πρώτη φορά. Έγινε πλέον θεσμός στο Σύλλογό μας. Κάθε χρόνο και αυξάνονται και τα μέλη μας και βραβεύουμε και μαθητές. Τα μέλη έχουν φτάσει στα 275, ενώ ο Σύλλογος έχει πραγματοποιήσει αρκετές κοινωνικές δραστηριότητες. Είχαμε κάνει μια διαμορφώτευση μετά όλα τα μέλη. Πήγαμε στα νοικοκυριά της Χλαγανής, τα καθαρίσαμε, συμμετάσχουμε στη γιορτή της Ανάληψης, στα Εσνάφια και όπου χρειαζόμαστε. Στη γιορτή βραβεύτηκαν και αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού Γυμνασίου και Ηλικίου με έπαινο και χρηματικό ποσό 100 ευρώ. Παραλαβαίνω το βραβείο της κόρης μου εκ μέρους της, γιατί λείπει η κόρη μου, και εκ μέρους της ευχαριστεί πάρα πολύ το Σύλλογο Πατεράδων για τη βράδυσή τους και πάντα τέτοια να γίνονται. Τελείωσε λύκειο, έχει περάσει σε κάποια σχολή? Ναι, έχει περάσει. Ναι, έχει τελειώσει, ας πούμε, τρίτη λυκείου. Έχει δώσει τώρα πανελλήνιες εξετάσεις. Τώρα, αύριο, περιμένουν να βγουν τα αποτελέσματα. Είναι λίγο αισιόδοξη να δούμε τι θα γίνεται. Την εκτάξη. Πώς αισθάνεσαι για τη βράβευση? Πολύ χαρούμενη. Πολύ χαρούμενη. Όταν μεγαλώσεις, τι θες να γίνεις, έχεις αποφασίσει κάτι? Δασκάλα αγγλικών. Ευχαριστώ πολύ το Σύλλογο Πατεράδων για τη βράβευση. Τι τελείωσες? Έκτη τάξη. Έχεις αποφασίσει τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις? Ναι, στρατιωτικός. Τρίτη γυμνασίου. Πώς αισθάνεσαι για τη βράβευσή σου? Αισθάνομαι πολύ, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη, φανταμήθηκα. Έχεις αποφασίσει προς τα πού κλείνεις μόλις τελειώσει? Προς το παρόν θέλω να γίνω βιολόγος. Στη γιορτή του πατέρα παρόν ήταν ο Χρήστος Γκουδανάκης, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήρθε από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από το Αμβούργο. Ήμουν και πέρυσι και προσπαθώ κάθε φορά να έχω τη δυνατότητα να έρθω εδώ να συμμετέχω κι εγώ. Και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτό το σύλλογο. Γιατί? Διότι γίνεται συνάντηση και γνωριμία μεταξύ μας. Δεύτερον, ξαναζεσταίνουμε τις σχέσεις μας. Τρίτο, παίρνουμε πληροφορίες από άλλα μέρη του κόσμου, ξαναβλέπουμε με νέα μάτια την πατρίδα μας. Για τη γιορτή του πατέρα μίλησε και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Μουντσάκης. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι ο ρόλος του πατέρα στην οικογένεια είναι ένας διαρκής αγώνας. Είναι μια διαρκής προσπάθεια για το καλό της οικογένειας, για το καλύτερο της οικογένειας. Αυτό λοιπόν σήμερα τιμούμε, το ρόλο του πατέρα στην οικογένεια. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Παναγιώτης Γουρίδης. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί με το Σύλλογο Πατεράδων, που εδώ και 4 χρόνια έχει ιδρυθεί και προσφέρει αρκετά στο κοινωνικό σύνολο. Βρίσκομαι με μια άλλη παρέα, αλλά αυτό το τυχαίο γεγονός μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Διότι περίμενα άλλα να δω και είδα κάτι άλλο. Είδα όλους αυτούς τους ανθρώπους να βρίσκονται εδώ, ενωμένοι, αγαπημένοι, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να συνεισφέρουν σε αυτή τη δύσκολη εποχή, σε όσους αναξιοπαθούντες υπάρχουν. Θα βαρβεύσουν παιδιά και νομίζω ότι έχουν 200 μέλη, τώρα θα γίνουν 201, γιατί και εγώ θα εγγραφώ στο Σύλλογο. Το παρόν έδωσε και ο Δήμαρχος Μαρουνίας Σαπών Ηλίας Ιωαννάκης. Κάθε χρόνο σε όλα τα γερμανικά χωριά οι πατεράδες γιορτάζουν αυτή τη γιορτή. Νομίζω και ο κύριος από τη Γερμανία το ξέρει πολύ καλά. Εμείς όταν ήρθα και έγινα εδώ δήμαρχος, ξαφνιάστηκα όταν άκουσα ότι υπάρχει Σύλλογος Πατεράδων. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ότι κάνετε και έχετε και μια δραστηριότητα εθελοντισμού που καθαρίσετε και το χωριό. Και πρέπει να ξέρετε ότι ο καινούργιος Δήμος Μαρουνίας Σαπών θα είναι δίπλα σας. Αναμνηστική πλακέτα δόθηκε στο μικρότερο πατέρα, μόλις 25 ετών, κύριο Κωνσταντίνο Γιαμούκη. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Πατεράδων που με τίμησε με αυτή την πλακέτα. 25 χρονών. 25 χρονών, ναι. Σε δύσκολες εποχές, πατέρα. Σε δύσκολες εποχές, να δούμε πώς θα βγάλουμε πέρα. Ένα μήνυμα και στους νεότερους πατεράδες, αν υπάρχει νεότερος ή στους παλαιότερους. Ένα μήνυμα, τα παιδιά είναι εννοείται πάντοτε ευτυχία, εννοείται, υγεία πάνω απ' όλα να υπάρχει, απλά οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Υπομονή, κουράγιο. Ακολούσε γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σ' αγαπώ, γιατί είσαι ωραία. Σ'
σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Από το γλέντι δεν έλειψαν και τα ανέκδοτα τα οποία ήταν και επίκαιρα. Βραδάκι σε ένα σπίτι, ακούγανε ειδήσεις η οικογένεια και η τηλεόραση συνήθως έλεγε για το κράτος, δεν πάει καλά το κράτος, έτσι το κράτος, αλλιώς το κράτος. Ο πιτσιρίκος περίεργος ρωτάει τον μπαμπά. Λέει μπαμπά, τι είναι αυτό το κράτος, ακούω όλο κράτος, κράτος, τι είναι κράτος. Μπαμπά σκέφτηκε τι να απαντήσει στο παιδί. Λέει το κράτος, παιδί μου, λέει, είναι όπως είμαστε εμείς εδώ στο σπίτι, λέει. Αποτελείται, λέει, από την κυβέρνηση που εδώ στο σπίτι είναι η μαμά, λέει, γιατί ως συνήθως η μαμά κάνει κομμάτι, εκείνη λέει τα πάντα. Αποτελείται, λέει, από το κεφάλαιο, από μένα, γιατί εγώ δουλεύω, βγάζω τα λεφτά. Αποτελείται, λέει, από σένα τη λαϊκή την τάξη, την υπηρέτριά μας την εργατική τάξη και από το βρέφος που έχουμε, λέει, που είναι το μέλλον της χώρας. Το παιδί τον κοιτούσε έτσι με απορία. Λέει τώρα, επειδή δεν κατάλαβες πολλά, λέει, κοιμήσου, λέει, και το πρωί σκεφτείς αυτά που σου είπα, λέει, και θα μου πεις τι κατάλαβες. Πήγαν για ύπνο, στο δωμάτιο που κοιμόταν ο μικρός μαζί με τον λίγο πιο μεγάλο, το βρέφος σχέστηκε. Τα έκανε πάνω του, πήρε να κλαίει, ουάου, 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 ουάου. Ξύπνησε ο μικρός. Τι να κάνω ο μικρός, λέει, πάω στην υπηρέτρια να την ξυπνήσω, να τον αλλάξει, λέει, να μην κλαίει. Πάει, ανοίγει το δωμάτιο της υπηρέτριας, τι να δει. Βλέπει τον παπά με την υπηρέτρια, βγάζουν τα μάτια τους. Αμά, λέει, καήκαμε. Πού να πάω τώρα, πάω στη μαμά, λέει, την ξυπνήσω, δηλαδή αυτό το πράγμα, λέει, θα γίνει επεισόδιο. Δεν πάω, λέει, καλύτερα να ξαπλώσω. Πηγαίνει ξαπλών, το βρέφος έκλαψε, κοιμήθηκε γι' αυτός. Ξυπνήσαν το πρωί με το καλό, πάει για το πρωινό, λέει ο παπάς, παιδί μου, τι κατάλαβες από αυτά που σου είπε χθες το βράδυ για το κράτος. Ο μικρός τον κοιτάει, παπά, ένα πράγμα κατάλαβα, ότι όταν η κυβέρνηση κοιμάται, το κεφάλαιο πηδάει την εργατική τάξη, η αστική τάξη σιωπή και το μέλλον.